Θα πάμε στη Βέρεια και θα μιλήσουμε για τον περίφημο τουρισμό της ανθισμένης Ροδακινιάς. Για κοίτα εδώ κάτι φωτογραφίες. Απίθανες φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου βέβαια κάθε χρόνο. Είναι η περίοδος της ανθοφορίας, αυτή είναι η συγκεκριμένη περίοδος. Ωστόσο δεν πάβει να είναι μια δελεαστική εικόνα για χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν την συγκεκριμένη περιοχή. Μόνο καλλιέργεια πραγματικά, πανέμορφη, πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Πανέμορφη Βέρεια και είναι αυτό που έλεγαμε προηγουμένως, ξέρεις, ότι η Ελλάδα έχει πραγματικά δυνατότητες μοναδικές. Δηλαδή, όλοι την έχουμε συνδυάσει με τα νησιά, τη θάλασσα. Υπάρχουν και τα ελληνικά βουνά. Δυνατότητες μοναδικές. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο κύριος Ζήσης Πατσίκας, ο οποίος είναι πρόεδρος του τουριστικού ομίλου Βέρειας. Όπου όσες ομορφιές και αν έχει η περιοχή σου, εάν δεν το εκμεταλλευτείς και αν δεν το κυνηγήσεις, δεν θα κατορθώσεις τίποτα. Τι κάνετε, κύριε Πατσίκα, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Μακεδονία σε όλη την Κρήτη. Ο τουρισμός λοιπόν της ανθισμένης Ροδακινιάς θα πηγαίνει περίφημα φέτος. Καταρχήν, κοιτάξτε, ήρθαμε σχεδόν στο ίδιο σημείο από το οποίο είχαμε επικοινωνήσει. Σωστά. Και πριν από 4 μήνες, τότε που τα δέντρα ήταν με πλήρη ανθοφορία, χωρίς καθόλου φύλωμα. Και σήμερα βλέπετε είναι κατά πράσινα και με τα νεκταρίνια εδώ εν προκειμένου από πίσω μου, ναι. Έτοιμα να συγκομιστούν σε λίγες μέρες από τους παραγωγούς. Όπως είπατε, εμείς αυτό τον τουρισμό, όπως τον ονομάσατε, της ανθισμένης Ροδακινιάς, τον αναδείξαμε προκειμένου μέσω αυτής της καινούργιας εικόνας για την περιοχή μας να αναδειχθούν όλες οι ομορφιές που είναι πάρα πολλές, και τα αρχαιολογικά μνημεία και τα προσκυνηματικά. Καταρχάς, από το σημείο που βρισκόμαστε, στην ευθεία, στα 2-3 χιλιόμετρα, βρίσκεται ο τάφος του Φιλίππου του Δεύτερου. Οι αρχαίες Αιγαίες, εκεί που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, με πολύ ωραίο μουσείο, με επισκέψιμο, με αυτά όλα τα χρυσά τα κτερίσματα που όλοι έχουμε έτσι μια εικόνα στο μυαλό μας, και με ένα καινούριο μουσείο που θα ανοίξει τις πύλες τους, νομίζω τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα στο φθινόπωρο. Την Παναγία στο Μελά, ένα τόπο έτσι για τους Έλληνες του Πόντου πολύ σημαντικό, με τη θαυματουργή εικόνα. Και φυσικά μια υπέροχη πόλη, τη Βέρεια, βυζαντινή πόλη με μεγάλη ιστορία, με διασωμένο το ιστορικό, μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου, με εβραϊκή συναγωγή αναστηλωμένη. Καταλαβαίνετε, όπως άκουγα πριν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας και δεν σας το κρύβω, και την προηγούμενη φορά πάλι βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εκπομπή σας. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο εδώ στην περιοχή μας είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα μείνει αξέχαστο σε όλους τους φίλους μας από την Κρήτη. Είναι αυτό που λέγαμε, αυτός ο θεματικός τουρισμός. Η αλήθεια είναι και αυτές οι ομορφιές της Ελλάδας 12 μήνες το χρόνο, που σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν αναξιοποίητες. Ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Οι δυνατότητές μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σωστά. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, αυτή την περίοδο η περιοχή όλη είναι σε φουλ παραγωγικούς ρυθμούς, κυρίως σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, όπως είπατε κι εσείς. Η αλήθεια είναι δεν έχει τόσες μεγάλες τουριστικές ροές, γιατί σαφώς τη μερίδα του Λέοντος, και δεν το συζητάμε τώρα και δικαίως, την καρπώνονται οι περιοχές, τα νησιά, οι παραλιακές, ακόμα και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως έχουμε τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, όλη τον ομό Πιερίας εδώ το γειτονικό. Αλλά παρόλα αυτά, η μεγάλη αύξηση που έχει και φέτος ο τουρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με το 19, δηλαδή που φτάνουμε κάπου σε εκείνα τα επίπεδα, είναι αισθητή και στην περιοχή μας. Γιατί πάρα πολλά λεωφορεία έρχονται κάθε μέρα, κυρίως το βήμα του Αποστόλου Παύλου, που είναι ένα μνημείο το οποίο επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο που κάνουν τον τουρισμό, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Συνεπώς, εντάξει, γενικά μπορούμε να πούμε ότι εδώ όντως είναι μια ανερχόμενη περιοχή. Σωστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αναπτυγμένο τουριστικό προϊόν. Όμως αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο και με τη δικιά σας τη βοήθεια, σιγά σιγά πέρα από το πλούσιο αγροτικό πλούτο που έχουμε, να αναδείξουμε και άλλες πτυχές της περιοχής μας. Είναι αυτή η εξωστρέφεια που επιχειρείτε, που σας κάνει και ξεχωρίζετε. Και μακάρι να γευτούμε και τους καρπούς εκεί των δέντρων από πίσω κάποια στιγμή. Είναι νοστιμότατα. Άμα τρώτε ροδάκινα και στην Κρήτη, σίγουρα από εδώ είναι, από εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό την περιοχή σας,
Ακριβώς. Εδώ ο νομός Συμμαθίας και Πέλλας, ναι. Αν το δούμε συνολικά, είναι το μεγαλύτερο ενιαίο χωράφι καλλιέργειας ροδακίνου και νεκταρινιάς στον κόσμο, μπορούμε να πούμε. Στον πλανήτη ολόκληρο. Κύριε Πατσίκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και με το καλό να τα ξαναπούμε καλά, του χρόνου την άνοιξη πάλι. Να είστε καλά.